Τώρα κατηγορηματικά διαψεύδει κυρίε και κύριοι κυβέρνηση τις φήμες ότι θα κλείσουν τα σχολεία. Πάμε να συναντήσουμε την Αδαμαντία Λιόλιου που θα μας πει περισσότερα. Μετά από τι φήμε Λίνα που κυκλοφορούν τι τελευταίε ώρε και έχουν προκαλέσει αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και σχετικά δημοσιεύματα για το κλείσιμο των σχολείων, με συγκεκριμένη μάλιστα ημερομηνία την 15η του Νοέμβρη, η Υπουργό Παιδεία υπουργο παιδειας εντελώ ένα τέτοιο ενδεχόμενο τη αναστολή λειτουργία των σχολείων και με ανάρτησή τη στα μέσα κοινωνική δικτύωση βάζει ένα τέλο ε, στην συζήτηση αυτή για το ενδεχόμενο να μπει λουκέτο στι σχολικέ μονάδε. Μάλιστα, αναφέρει πω μόλι έξι τμήματα, είναι κλειστά λόγω κορονοϊού στα πάνω από 80.000 που υπάρχουν στη χώρα μα και δίνει και συγκεκριμένα ποσοστά παιδιών που νοσούν, αναφέροντα χαρακτηριστικά ότι έχει μειωθεί το ποσοστό των παιδιών που νοσούν στο γενικό πληθυσμό από 29% στην έναρξη τη σχολική χρονιά στο 25% σήμερα. Στοιχεία, μάλιστα, που έχουν αναφέρει στην ενημέρωση για του διαπιστευμένου υγειονομικού συντάκτε στο Υπουργείο Υγεία. Ναι. Μάλιστα, στο ίδιο μήκο κύματο, να πούμε πω και ο Υπουργό Υγεία, ο Θάνο Πλεύρη, σε δηλώσει του, διαβεβαιώνει. Βεώνει τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά, ξεκαθαρίζοντα μάλιστα πως δεν υπάρχει καμία σκέψη και συζήτηση για το κλείσιμό τους, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά πως τα κρούσματα αυτή τη στιγμή στι σχολικές μονάδες είναι λιγότερα από όσα προβλεπόταν να υπάρξουν όταν καταρτίστηκε το υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο λειτουργεί υποδειγματικά. Σε ευχαριστώ πολύ.